Κύριε Μαρκίδη, καλή σας μέρα. Γεια σας. Ποια είναι η δική σας άποψη για αυτό το θέμα, μετά και την εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα για τροποποίηση του Συντάγματος και να δοθεί μία θεραπεία είτε της αναπληρωματικής εκλογής, είτε το να πηγαίνει στον πρώτο επιλαχόντα η έδρα η οποία θα χαρακτηρίζεται ως κενοθήσα? Εάν η πολιτική απόφαση είναι η έδρα που χαρακτηρίζεται ως κενοθήσα να πηγαίνει στον πρώτο επιλαχόντα, τότε οπωσδήποτε απαιτείται αλλαγή του Συντάγματος. Και επ' αυτού εγώ συμφωνώ, υπό την έννοια ότι πράγματι είναι ορθότερο η έδρα να πηγαίνει στον επιλαχόντα άσχετα με τον τρόπο με τον οποίο αυτός που εξελέγει είναι δέξει ή δεν είναι δέξει να γίνει βουλευτής, ή στο κάτω-κάτω μπορεί να υπάρχει άλλη περίπτωση, όπως η περίπτωση θανάτου ή ούτου καθεξή. Όμως, εκεί που διαφωνώ ριζικά είναι να τροποποιηθεί το Σύνταγμα κατά τρόπο αναδρομικό, έτσι ώστε να ξαναγίνει βουλευτής ο κύριος Παπαδόπουλος. Περί αυτού πρόκειται. Διότι εδώ πέρα γίνεται ένα ύψιστο πολιτιακό θέμα. Δεν μπορεί η Βουλή, έστω και με το πρόσχημα της ανάγκης, να τροποποιηθεί το σχετικό άρθρο του Συντάγματος που δεν είναι θεμελιώδες, να ανατρέψει το αποτέλεσμα μιας δικαστικής απόφασης εκλογοδικείου. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό σημαίνει στην ουσία μια βάναυση παραβίαση της αρχής της διακρίσεως των εξουσιών, εκτός του ότι δυνατόν να δημιουργήσει και άλλα θέματα, όπως είναι το θέμα της ανατροπής της ιδέας της δίκαιης δίκης ή της ιδέας της ελεύθερης πρόσφασης προς τα δικαστήρια, που κατοχυρώνονται από άλλα άρθρα του Συντάγματος, όπως είναι το άρθρο 30 του Συντάγματος. Και υπάρχει και θέμα κατά πόσο μια τέτοια απόφαση θα είναι σύμφωνος και με την Ευρωπαϊκή Συνθήκη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επιτρέψτε μου ένα ερώτημα. Εσείς λέτε ότι ναι, η έδρα να δίδεται στον επιλαχόντα, αλλά να μην γίνει με τροποποίηση του Συντάγματος με αναδρομική ισχύ. Συνεπώς, ναι, αυτό που εισηγήσετε εσείς, τι θα μπορούσε να γίνει? Όπως είναι η απόφαση του εκλογοδικείου, η αναπληρωματική εκλογή για την καινή έδρα αυτή τη στιγμή είναι μονόδρομος. Πρέπει να γίνει αναπληρωματική εκλογή. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλος πώς η ύπαρξη 56ου βουλευτή. Αυτή τη στιγμή η Βουλή έχει 55. Έπρεπε να έχει 56. Δεν μπορείς είτε με νόμο είτε με τροποποίηση του Συντάγματος να πάρεις έναν ιδιώτη και να τον μετατρέψεις σε βουλευτή. Δεν γίνεται. Ναι, άμα πάμε όμως σε αναπληρωματική εκλογή και δεν πάει η έδρα στην άλλη... Ορίστε, μισό λεπτό. Άμα πάμε σε αναπληρωματική εκλογή και δεν πάει η έδρα στην αλληλεγγύη, ναι, τι γίνεται με τις πρώτες εκλογές? Έχουμε και την αρχή της αναλογικότητας με το πώς πήγε. Συγγνώμη, τίποτε δεν γίνεται. Τι γίνεται? Όχι, εμείς τα βάζουμε τους προβληματισμούς για να μας τα ξεκαθαρίσετε. Άρα εσείς θεωρείτε θα γίνει? Αφού το ίδιο το ανώτερο δικαστήριο, στην ουσία έκαμε όχι πενιγμό, το είπε ρητά ότι έπρεπε να είχε γίνει αναπληρωματική εκλογή, διότι αυτό υπαγορεύεται από την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Διότι όπως ερμήνευσαν το Σύνταγμα, είναι ότι αυτό το πράγμα δεν μπορούσε να γίνει προτού αρχίσει η βουλευτική περίοδος. Διότι κοιτάξτε να δείτε, την ώρα που εδήλωνε η κυρία Θεοχάρου ότι δεν δέχεται την έδρα και αυτόματα η έδρα επήγαινε, σύμφωνα και με γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, που εγώ λέω ήταν ορθή, επήγε στον κύριο Παπαδόπουλο, ήρθε τον όδο δικαστήριο στην πρώτη εκλογή γυναίκηση και απέρριψε αυτήν την λύση και είπε ότι στην ουσία δεν έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα, διότι η αναπλήρωση από επιλαχόντες γίνεται μόνο όταν η καινοθήμια έδρα μετά την έναρξη της βουλευτικής περίοδου, δηλαδή μετά την πρώτη συνεδρίαση της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Και να έχουμε υπόψη μας ότι μέχρι εκείνη την ημέρα, εάν συμβεί οτιδήποτε, είναι η παλαιά Βουλή που θα συνέλθει για να νομοθετήσει πάνω σε κάτι το έκτακτο και όχι η νέα Βουλή. Η νέα Βουλή αρχίζει από την ώρα που συγκροτείται σε σώμα. Τώρα, λοιπόν, κύριε Μαρκίδη, ναι, ορίστε. Επίστευα ότι αυτή η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην πρώτη εκλογική αίτηση ήταν νομικώς εσφαλμένη. Και το λέω σαφώς. Ήταν νομικώς εσφαλμένη. Παρακάτω. Παρακάτω όμως, δεν είναι
Αν τύχει και εγώ που διαφωνώ με την απόφαση του ανωτάτου, έχω δύναμη, την ανατρέπω. Ασκώντας την πολιτική μου δύναμη που έχω κάπου αλλού, π.χ. στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Μπορεί να την κριτικάρω την απόφαση του ανωτάτου, αλλά δεν δικαιούμαι να ανατρέψω το αποτέλεσμα της. Άρα, η Βουλή κακώς εψήφισε εκείνον τον νόμο που εψήφισε για να ξανακάνει τον κύριο Παπαδόπουλο βουλευτή, διότι αυτό σήμαινε στην ουσία ότι πήρε ένα ιδιώτη και τον επάρξησε βουλευτή με νόμο. Δεν γίνεται. Και εγώ τους το είπα από τότε. Είναι αντισυμμεγματικό αυτό. Λοιπόν, άρα τώρα για να πάμε σε αναπληρωματική εκλογή πρέπει να υπάρξει κάποια νομοθετική ρύθμιση από μέρους της Βουλής ή απλά προκυρήσονται εκλογές για την έδρα στη Λεμεσό από το Υπουργείο Εσωτερικών. Θα είναι καλύτερα να υπάρχει και όπως εξέλιξε το πράγμα. Ασφαλώς θα είναι καλύτερα να υπάρχει. Ας θα τροποποιήσουν το Σύνταγμα για το μέλλον. Και εγώ πολιτικά συμφωνώ ότι πρέπει να τροποποιήσουν το Σύνταγμα για το μέλλον. Διότι όπως τώρα είχαμε την περίπτωση που η κυρία Θεοχάρους αρνήθη να αναλάβει την βουλευτική έδρα, μπορεί να έχουμε μια περίπτωση θανάτου. Μπορεί να έχουμε μια περίπτωση καταδίκης για δημοτικό αδίκημα μετά τις εκλογές, απλά πριν αρχίσει η βουλευτική περίοδος. Δεν θα γίνονται κάθε φορά αναπληρωματικές εκλογές. Άρα εσείς λέτε να τροποποιηθεί το Σύνταγμα για το μέλλον και να επιλεχθεί η θεραπεία του να δίδεται στον επιλαχόντα. Όμως, για την περίπτωση που έχουμε σήμερα ενώπιον μας, πρέπει να πάμε σε αναπληρωματική εκλογή το συντομότερο. Διότι αν δεν πάμε σημαίνει ότι έρχεται η Βουλή. Αν υπάρχει πλειοψηφία, που εγώ νομίζω δεν υπάρχει. Έρχεται η Βουλή και λέει έχω τη δύναμη, ψηφίζω τροποποίηση του συντάγματος και ανατρέπω δικαστική απόφαση που μόλις εξελέγει. Που μόλις εκδόθηκε. Δεν γίνεται κάτι. Αν υπάρχει μια παραβίαση της αρχής της διακρίσεως των εξουσιών, θα είναι αυτή. Δηλαδή έρχεται η Βουλή με τροποποίηση του συντάγματος να ανατρέψει δικαστική απόφαση που είναι στο κάτω-κάτω εκδόθηκε υπέρ αιτήσεως κάποιων πολιτών της Δημοκρατίας. Μάλιστα. Κύριε Μαρκίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.